Πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον κύριο Μανώλη Λέκα, μετεωρολόγο, να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα επόμενα 24 ώρα. Γεια σας και σας ευχαριστούμε που είστε για ακόμα μια φορά κοντά μας, κύριε Λέκα. Καλησπέρα, κύριε. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μεταβολής του καιρού. Καταρχάς, από πότε περιμένουμε αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας, που ήδη βέβαια έχει κάνει την εμφάνισή του, με κρύο, με βροχές? Ναι, ήδη έκανε, όπως καλά το λέτε, έκανε ήδη την εμφάνιση σε ολόκληρη την Κρήτη, αλλά ήταν οι περιοχές όπου δεν σημειώθηκε βροχή, γιατί στις περισσότερες είδαμε βροχές και μάλιστα στις ορεινές ζώνες ήταν και καλές βροχές. Βέβαια, η μέρα σήμερα ήταν αναμενόμενο ότι δεν θα είχε εντάσεις. Περιμέναμε ότι θα είχαμε έτσι γενικά την ήπια συμπεριφορά των βροχοπτώσεων αυτών. Σημειώθηκαν και καταιγίδες. Ευτυχώς όμως οι καταιγίδες αυτές επηρέασαν κυρίως θαλάσσια τμήματα, μόνο λίγο την παράκτια ζώνη, και αυτό ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε έτσι δυσμενείς συνθήκες εξαιτίας αυτού. Θα πούμε λοιπόν ότι τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν την ήπια συμπεριφορά τελικά αυτού του ψυχρού κύματος, του έντονα ψυχρού κύματος, με κύριο χαρακτηριστικό να επιμένει στις χαμηλές θερμοκρασίες. Κάτι που θα οδηγήσει σε, θα λέγαμε έτσι, μία αίσθηση ψύχους, και μάλιστα η παραμονή, η παρατεταμένη παραμονή του συστήματος, όχι για μία και δύο μέρες, αλλά μέχρι και την άλλη εβδομάδα θα μας ακολουθεί, θα έχει ένα αποτέλεσμα να μας δίνει αυτή την αίσθηση ψύχους, και φυσικά σε μια δύσκολη περίοδο θα μας αναγκάσει να βρισκόμαστε συνέχεια στην ανάγκη θέρμανσης. Χειμωνιάτικη παρένθεση λοιπόν μέσα στην άνοιξη. Το θέμα είναι δυστυχώς πόσο θα προχωρήσει η κακοκαιρία αυτή. Θα δούμε χιόνια? Ναι, βέβαια. Αύριο βρισκόμαστε στην κορύφωση της κακοκαιρίας. Τα φαινόμενα τελικά δεν φαίνεται να έχουν μεγάλες εντάσεις, αλλά οι χιονοπτώσεις θα σημειωθούν. Οι ορεινές ζώνες που θα δουν λίγο περισσότερο χιόνι θα είναι τα υψόμετρα, τα οποία θα είναι κυρίως πάνω από τα 900 με 1000 μέτρα. Εκεί θα υπάρχει μια καλή χιονόπτωση. Θα σημειωθεί όμως χιονόπτωση και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Εκεί όμως θα είναι μια διαλυματική, θα λέγαμε, εμφάνιση της χιονόπτωσης, με αποτέλεσμα ή να είναι απλές χιονονυφάδες που θα πέσουν και πολύ γρήγορα θα λιώσουν, ή να κάνει μια χιονόστρωση η οποία θα είναι παροδική και πολύ γρήγορα θα λέγαμε και αυτό θα παρέλθει. Γιατί υψόμετρα μιλάμε, επειδή είπατε και κάτω από τα 900 μέτρα, για να είμαστε υποψιασμένοι. Ναι. Ενδέχεται να δούμε εικόνες, ας πούμε, όπως αυτές που μας έφερε πριν από λίγους μήνες η Ελπίδα? Κοιτάξτε, είναι παρόμοιο το σύστημα. Παρόλα αυτά δεν έχει αυτή τη δυναμική. Σε καμία των περιπτώσεων δεν έχει τη δύναμη να προκαλέσει τις χιονοπτώσεις που προκάλεσε το προηγούμενο σύστημα, ακριβώς και εξαιτίας της περίοδου την οποία συνέβη το ένα και η περίοδος που συμβαίνει το συγκεκριμένο. Και έτσι θα δούμε μεν κάποια χιόνια, θα έχουμε τις βροχές, θα έχουμε το χιονόνερο, όλα αυτά θα συμβούν, αλλά όχι με μια ένταση η οποία μπορεί να είναι ανησυχητική. Και σε αυτό που με ρωτήσατε, προφανώς το χιόνι μπορεί να το δούμε και στα 600 μέτρα ή έστω σαν χιονονυφάδες και λίγο χαμηλότερα. Αλλά δεν είναι ανησυχητικό. Θέλω να το τονίσω, το μόνο ανησυχητικό είναι το κρύο, το οποίο θα μας συνοδεύει για μεγάλο διάστημα. Οι βοριάδες επίσης, να πω αύριο, ότι δεν είναι ανησυχητικοί και αυτοί, παρά το γεγονός ότι θα φτάσουν στα 5 και 6 μποφόρ, μάλιστα στα πελάγια μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 7, και αυτοί όμως δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Θερμοκρασιακά τώρα θα δούμε θερμοκρασία στις ορεινές ζώνες να είναι προς τους 0 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα την Παρασκευή το πρωί και χαμηλότερα, ενώ οι μέγιστες τιμές θα είναι κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, για τις αστικές ενώ και τις παράκτιες. Στα ορεινά βέβαια οι μέγιστες τιμές θα είναι και αυτές κάτω από τους 5 βαθμούς. Και όλο αυτό θα δώσει την ένταση αύριο, θα συνεχίσει λίγο την Παρασκευή με διαλύματα όμως, και βέβαια μέσα στο Σαββατοκύριακο αλλά και μέσα στην άλλη εβδομάδα, λόγω της παραμονής ψυχρής αέριας μάζας, μπορεί να δούμε κατά διαστήματα να επανέρχονται κάποια φαινόμενα, αλλά θα έχουν πλέον ήπιο χαρακτήρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λέκα, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Μας δώσατε έτσι μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα για τα επόμενα 24 ώρα. Σας ευχαριστώ θερμά.